πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει, γιατί καταθέτει αύριο έτοιμο αποφυλάκησης η Ρούλα. Ναι, πράγματι, έτοιμα αποφυλάκησης, έχει το νόμιμο δικαίωμα να το κάνει και αυτό θα πράξει. Τουλάχιστον αυτά λέει ο Όθων Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι και ο δικηγόρος να της Ρούλας Πισπυρίδου. Θα καταθέσετε έτοιμα αποφυλάκησης με περιοριστικούς όρους σήμερα ίσως? Όχι, κάτι τέτοιο θα γίνει αύριο. Αύριο. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μέσω του επισκεπτηρίου συνηγόρων τη δυνατότητα που δεν είχαμε χθες, γιατί υπήρχε απεργία σοφρονιστικών υπαλλήλων και δεν πάτε δηλαδή στις φυλακές, κύριε Παπαδόπουλε. Ακριβώς, δεν έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή κάτι. Ναι. Πρόκειται όμως, σύμφωνα με τους δικούς μας ισχυρισμούς, να αλλάξουν τα επιστημονικά δεδομένα με τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει. Και στρεφόμαστε στο ανώτερο όργανο, όπως προβλέπεται από τον κώδικα ποινικής οικονομίας, που είναι το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, προσφεύγοντας εκεί και ζητώντας την νέα κρίση της υπόθεσής μας από το Συμβούλιο. Με βάση ποιο στοιχείο λέτε?